στιγμές συγκέντρωσης, γλώσσης, να μπορεί ανάμεσα στα δύο γκολ της ΑΕΚ να φάνηκε καλύτερη ομάδα της ΑΕΚ, αλλά έχει δώσει και το πρώτο και το δεύτερο γκολ για λάθη των παιχτών που υπάρχουν στην περιοχή. Είναι θέμα στιγμής. Κοιτάξτε, και τα τρία γκολ έρθαν από τα λάθη τα δικά μας. Και το τρίτο γκολ βέβαια ήρθε, είχαμε μπάλα εμείς, αν θυμάμαι καλά, και χάσαμε μπάλα και κάναμε φάουλ. Και από αυτό το φάουλ δεχτήκαμε τρίτο γκολ. Χάσαμε πολλές μπάλες, χάναμε συγκέντρωση. Είχαμε τελείως άλλο σχέδιο πώς θα ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Βέβαια, όταν ξεκινάς το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό 1-0, χάνεις, ψυχολογία βέβαια πέφτει. Βέβαια, εμείς πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποιες φάσεις, είχε βέβαια και η ΑΕΚ. Προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου είχαμε 3-4 πολύ καλές φάσεις, δεν ισοφαρίσαμε εκεί. Είχαμε μετά ένα, θα έλεγα, τυχαίο χέρι που δέχτηκε η δεύτερη κίτρινη ο Μαλεζάς και μείναμε με 10 παίχτες. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι το 85 με 10 παίχτες, πιστεύω ότι παίξαμε αρκετά καλά. Όταν λέω καλά, εννοώ δεν είχαμε κάποιες φάσεις από την ΑΕΚ και δεν είχαμε κάποιες φάσεις που μας δυσκολεύσαν. Βέβαια, μετά στο τέλος του παιχνιδιού, βέβαια, με την κούραση που είχαμε, πάλι δώσαμε δώρο στην ΑΕΚ να βάλει και το δεύτερο και το τρίτο γκολ, έλεγα, και έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Ένα Χριστό. Έχετε εντοπίσει σε τι οφείλεται αυτή παρατεταμένη κακή παρέθεση του ΠΑΟΚ? Κοιτάξτε, όταν λέτε ότι έχασε μομέντο, ναι, κάναμε κάποια παιχνίδια που δεν ήταν καλά, συμφωνώ, αλλά μέσα στο ποδόσφαιρο είναι όλα. Δεν μπορείς να κρατάς ασταμάτητα καλό ποδόσφαιρο και νίκες. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να μπούμε και να κερδίζουμε το παιχνίδι. Στόχος μας είναι κάθε παιχνίδι να παλέψουμε, να καταφέρουμε να πάρουμε 3 βαθμούς. Συμβαίνουν, υπάρχουν οι περίοδοι που η ομάδα περνάει κάποιες δυσκολίες. Okay. Πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας. Πιστεύω ότι σήμερα ό,τι έχει δημιουργήσει η ΑΕΚ, δημιούργησε από τα δικά μας λάθη. Εμείς κάναμε φάσεις με συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Βγαίναμε, δημιουργήσαμε φάσεις, όταν λέω φάσεις, ενώ στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε έλεγχο, τα έλεγα, σε μεγάλο κομμάτι του πρώτου ημίχρονου. Βέβαια, κάποιες φορές δεν φτάνει αυτό και, όπως είπα, είχαμε κακές στιγμές που πληρώσαμε ακριβά σήμερα. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Ιβιτς. Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε ένα σημείο, λοιπόν, να έχουμε 6 αγωνιστές πριν το τέλος και να προσπαθεί να πλησιάσει κοντά και να κάνει πράγματα. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον, και να με συγχωρέσετε αν δεν είδα καλά, είδα σήμερα ένα ΠΑΟΚ που μπαίνει φοβισμένα, που τρώει φάσεις, που βλέπει την ΑΕΚ να πλησιάζει και στο 2-0 και, εν πάση περιπτώσει, δείχνει μια εικόνα ότι δεν έχει τη φρεσκάδα να πάρει το μάτς, να χτυπήσει σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή του πρωταθλήματος. Αυτό δείχνει ότι η υπέρβαση που κι εσείς θα θέλατε να συμβεί κολλάει κάπου? Έλεγα από την αρχή, πριν λίγο, έλεγα ότι δεχτήκαμε γκολ στο πρώτο λεπτό. Βέβαια, αυτό μας δυσκόλυψε πάρα πολύ. Είναι η κακή στιγμή που, βέβαια, δεν αντιδράσαμε καλά. Μετά, όπως είπα, πιστεύω ότι
Είχαμε κατοχή, είχαμε συνδυαστικό ποδόσφαιρο, κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, δημιούργησε και η ΑΕΚ 2-3 φάσεις. Μία ήταν μετά από το ένα στημένο, δεύτερη ήταν που μπήκε ο παίκτης από πίσω μόνος του. Αλλά πιστεύω ότι είχαμε και εμείς πολύ καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Αν βάλαμε γκολ στο τέλος του πρώτου ημίχρονου, πιστεύω ότι ήταν τελείως άλλο παιχνίδι. Και αν δεν μείναμε με 10 παίκτες, πιστεύω ότι ήταν τελείως άλλο παιχνίδι. Σίγουρα ότι είναι οι δύο πολύ χρήσιμες στιγμές του παιχνιδιού, όταν μένεις με 10 παίκτες και όταν έχεις γκολ στο πρώτο λεπτό, που δυσκολεύει πάρα πολύ η ομάδα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι σίγουρα μεγάλη ευθύνη που σήμερα δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Όπως έλεγα πριν λίγο, και μέχρι 85 στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε κάποιες δυσκολίες και παίξαμε με 10 παίκτες. Εκτός της μία, αν θυμάμαι, που πάλι χάσαμε εμείς μπάλα, πάλι στο χώρο του κέντρου που έπιασε ο τερματοφύλακας. Άρα πιστεύω ότι φάνηκε ποιος είναι αυτός ποιος ελέγχει το παιχνίδι και ποιος παίζει. Και με 10 παίκτες τώρα. Okay, συμβαίνουν πράγματα, λέω, είχαμε λάθος στιγμές του παιχνιδιού που χάσαμε κάποιες μπάλες και δεχτήκαμε κόντρα επιθέσεις, όπως δεχτήκαμε και τα τρία γκολ. Δεν τα έλεγα ότι ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι ήμασταν κατώτεροι όταν βλέπουμε όλο το παιχνίδι. Εντάξει, αλλά γκολ στο πρώτο λεπτό, ας πούμε, οι προπονητές λένε ότι απαγορεύεται. Σίγουρα απαγορεύεται. Απαγορεύεται, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά τι να κάνουμε. Συμβαίνει και αυτό. Πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό σε εμάς φέτος. Δεν είχαμε, θυμάμαι καλά, μέχρι τώρα να δεχτούμε γκολ τόσο νωρίς. Σίγουρα πρέπει να διορθώσουμε αυτό. Να μην ξανασυμβαίνει. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Έλα, Γιώργο. Πόσο κοντά είναι στην επιστροφή του ο Κάνιας, δεδομένου ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δείχνει ότι έχει ποιότητα, το έχετε πει και εσείς, βοηθάει την ομάδα. Και αν θεωρείτε ότι σήμερα δεν είναι ο μεταφράστης ο Φίλιππος, μπορούσε να βοηθήσει. Κοιτάξτε, μπορούσε να βοηθήσει και σήμερα, συμφωνώ μαζί σας, αλλά έρχεται από ένα τραυματισμό, τώρα αυτή τη στιγμή είναι καλά. Είχα στο μυαλό μου να το χρησιμοποιήσω σήμερα, βέβαια, αλλά όπως καταλαβαίνετε μείναμε πολύ νωρίς πίσω από το σκορ και στο δεύτερο ημίχρονο, στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου μείναμε με 10 παίκτες και ήμασταν πίσω από το σκορ και εκείνη τη στιγμή βέβαια πρέπει να κυνηγάς το σκορ και να έχεις ένα παίκτη λιγότερο και να προσπαθείς να κάνεις κάτι να ισοφαρίσεις το παιχνίδι. Είναι ο παίκτης ο οποίος σίγουρα βοηθάει την ομάδα και μπορεί να παίξει. Πόσο δύσκολο είναι το κουτσάρι, αν ήταν το πιο δύσκολο σήμερα, καθώς αλλιώς είσαι την ομάδα, γκολ στο πρώτο, ανακαθιδί αλλαγή το ενός άκρου του κάπους, μείον 10 παίκτες, δηλαδή σήμερα μπορεί να αλλάξατε 20 φορές τα πλάνα σας. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό? Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Δυστυχώς όταν ξεκινάει το παιχνίδι δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Δεν ξέρεις πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Για μας σήμερα δυστυχώς δεν ξεκίνησε καλά. Όπως είπατε και εσείς, είχαμε και η αναγκαστική αλλαγή με το κάμπος. Όποιος δεν ξέρω ακριβώς τι έχει πάθει, αλλά λογικά είναι κάτι σοβαρό που ζήτησε αλλαγή. Τότε σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά είναι μέσα στη δουλειά και πρέπει να αντιδράσεις και να προσπαθήσεις να κάνεις ό,τι καλύτερο γίνεται να η ομάδα συνεχίζει να παίξει.